Καλό μεσημέρι, Λίνα. Νέο κάλεσμα λοιπόν από τον κύριο Ερντογάν, τον Τούρκο πρόεδρο, να γυρίσουν οι Έλληνες που διώχτηκαν από την Κωνσταντινούπολη, από την Τουρκία, πίσω στην Τουρκία, σύμφωνα με το δημοσίευμα το οποίο είναι πρωτοσέλιδο μάλιστα σήμερα στη Σαμπάχ, στο Ιφτάρ που είδαμε πριν από λίγο, που παρέθεσε προς θρησκευτικούς ηγέτες προχθές το βράδυ ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας λοιπόν στο δείπνο, κάλεσε τους Έλληνες να γυρίσουν πίσω στον τόπο τους, όπως είπε, χαρακτηριστικά να επιστρέψουν οι Έλληνες που πήγαν στην Ελλάδα, στη χώρα τους. Αυτή είναι η χώρα τους εδώ. Να έρθουν να διεκδικήσουν τη δική τους χώρα, είπε λοιπόν χαρακτηριστικά προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τους παράγοντες της ελληνικής κοινότητας που βρέθηκαν εκεί, Λίνα. Καταλαβαίνουμε φυσικά ότι πρόκειται για ένα νέο κάλεσμα, το οποίο, ένα νέο μήνυμα το οποίο έχει αποδέκτη φυσικά την Ευρώπη. Να πω ότι σήμερα το σύνολο σχεδόν των τουρκικών εφημερίδων προβάλλουν το πολύ καλό, οικείο και ζεστό κλίμα που υπήρξε σε αυτό το δείπνο με τους ηγέτες των άλλων θρησκείων της Τουρκίας, γράφοντας μάλιστα χαρακτηριστικά πολλά δημοσιεύματα εδώ ότι ο Τούρκος ηγέτης αγκάλιασε τις μειονότητες. Τώρα, την ίδια ώρα, Λίνα, ολοκληρώθηκαν οι πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Αιγύπτου. Εκεί είναι το άλλο μέτωπο το οποίο προσπαθεί, στο οποίο μάλλον προσπαθεί ο Τούρκος πρόεδρος να δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα. Μετά λοιπόν την επίσκεψη του Τούρκου Υφυπουργού Εξωτερικών στην Αίγυπτο, συμφωνήθηκαν 6 βασικά κεφάλαια προκειμένου να προχωρήσει αυτή η προσέγγιση. Και μάλιστα ο κύριος Τσαβούσογλου, ο Υπουργός Εξωτερικών, σε μία πρώτη εκτίμηση θα λέγαμε αυτής της πρώτης επαφής με την Αίγυπτο, είπε ότι το Κάιρο έχει να κερδίσει πολλά αν συνεργαστεί με την Τουρκία, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι οι συνομιλίες αυτές με το Κάιρο θα συνεχιστούν. Και ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ανέφερε και εκείνος με τη σειρά του ότι υπήρξε μία θετική ατμόσφαιρα στις πολιτικές διαβουλεύσεις, ότι συζητήθηκαν όλα τα θέματα συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Μεσογείου, για την οποία θα συζητήσουν μάλιστα εκτενώς όταν φτάσουν στο επιθυμητό σημείο οι συνομιλίες, όπως είπε. Πάντως, η θετική αυτή ατμόσφαιρα, Λίνα, που περιγράφει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, δεν σημαίνει βέβαια και ότι καλύφθηκαν και τα αγκάθια μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου. Η Αίγυπτος, μάλιστα, όπως λένε οι πληροφορίες, έθεσε 3 όρους στην Τουρκία για να προχωρήσουν οι συνομιλίες. 2 αφορούν τη μουσουλμανική μειονότητα και ο ένας τη Λιβύη, δηλαδή την αποχώρηση των Τούρκων στρατιωτικών και μισθοφόρων από τη Λιβύη.